εξέφρασε την ευχή της να είχαν πεθάνει και οι δύο την ώρα της φωτιάς και δεν ομολόγησε εμπρησμό, ανέφερε σήμερα στην απολογία της η 80χρονη, η οποία εξετάστηκε από την ανακρίτρια στο δωμάτιο του Παγνίο που νοσηλεύεται. Η ηλικιωμένη γυναίκα που λίγο έλειψε να καεί ζωντανή μαζί με τον σύζυγό της μίλησε με βαριά συναισθηματική φόρτιση για τις συνθήκες του περιστατικού, το οποίο συγκλώνησε την τοπική κοινωνία. Τόνισε πάρα πολλές φορές στην ανακρίτρια ότι ζητούσα βοήθεια από τις κοινωνικές υπηρεσίες και δεν τις ελάβανα και όλα οφείλονται σε μια κακή στιγμή. Η ίδια σήμερα περιέγραψε στην ανακρίτρια που την επισκέφθηκε στο δωμάτιο του νοσοκομείου όπου βρίσκεται ότι έκανε εντριβή με ενόπνευμα στον 80χρονο όταν ξέσπασε η φωτιά. Δεν γνωρίζει τις αντοχές κανενός. Ο άνθρωπος έχει πολύ δύναμη μέσα του, αλλά δεν ξέρει και πότε θα σπάσει όμως. Δεν ξέρει τι αντιμετωπίζει ο καθένας. Δηλαδή πρέπει να τα μάθουμε όλα και μετά να κρίνουμε. Δεν θυμάμαι να μου είχε εκφράσει ότι έχει κάποιο θέμα με την οικογένειά της, ότι δεν είχαν βοήθεια και αυτά. Τους έβλεπα και η γυναίκα πάρα πολύ γλυκιά, χαμογελαστή, επικοινωνιακή. Πραγματικά, εκπλήσωμαι. Η γυναίκα, σύμφωνα με τη συνηγορό της, ζητά με αγωνία πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του σύζυγου της, ο οποίος παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας, όμως η κατάστασή του εμφανίζεται σταθερή παρά τα ήδη σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Βρίσκεται σε μια συναισθηματική σύγχυση και είναι αρκετά φορτισμένη. Επαναλαμβάνω, επιμένει να μάθει σε τι κατάσταση είναι ο άντρας της. Μας δήλωσε μπροστά σε όλους ότι 60 χρόνια εγώ είμαι με αυτόν τον άνθρωπο, τον αγαπώ πάρα πολύ. Ήταν μια κακή στιγμή. Και έψαχνε ταυτόχρονα να δει και πού είναι και τα παιδιά της. Τα προβλήματα υγείας ήταν χρόνια. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός έχει θέματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από εκεί και μετά, τώρα να φτάσει η γυναίκα σε αυτό το σημείο, η απελπισία, παιδιά και η απόγνωση. Εισαγγελέας και ανακρίτρια φαίνεται ότι αντιμετώπισαν τις συνθήκες του πρωτοφανούς περιστατικού για την τοπική κοινωνία με ιδιαίτερη ευαισθησία και αποφάσισαν να μην προφυλακιστεί η 80χρονη που έχει κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και εμπρησμό. Επέβαλαν ωστόσο τον όρο η 80χρονη να παρακολουθείται συστηματικά από ψυχολόγο. Έχουν λοιπόν αποφαθεί ότι θα της επιβληθεί μόνο περιοριστικός όρος να εμφανίζεται σε ένα ψυχίατρο, να την παρακολουθεί ψυχίατρος. Δεν της επιβλήθηκε προσωρινή κράτηση. Η ανακρίτρια, με σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως, αναγνώρισαν τις κοινωνικές προεκτάσεις της όλης υποθέσεως. Έδειξε λοιπόν η δικαιοσύνη το ανθρώπινό της βλέμμα στην υπόθεση αυτή, στο ανθρώπινο πρόσωπο.